Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι. Το σημερινό βίντεο είναι η αρχή μιας νέας σειράς και όπως βλέπετε πίσω μου στο γραφείο έχω πολλά κουτιά. Και αυτό γιατί, όπως τα έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, η νέα playlist που θα φτιάξω, δηλαδή η νέα σειρά κατά κάποιο τρόπο, έχει να κάνει με το detailing αυτοκινήτων. Τώρα, πώς μου κατέβηκε μια μέρα να πάω να κάνω ένα μάτσο αγορές για να ξεκινήσω μια νέα σειρά στο YouTube. Από τη μία ήθελα να αγοράσω έναν λιφαδόρο για να κάνω τη δουλειά μου πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Και στη δική μου περίπτωση, ειδικά και λόγω αυτής της νέας playlist παύλα σειράς που θα κάνουμε, θα χρειαστούμε να γυαλίσουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα. Οπότε πήρα ένα νέο λιφαδόρο, πήρα και μερικά ακόμα πραγματάκια τα οποία θα κάνουμε unboxing αυτή τη στιγμή. Είναι ο πρώτος αλυφαδόρος αξιόλογος που θα χρησιμοποιήσω στη ζωή μου. Δεν είχα καμία άλλη εμπειρία. Και εννοείται παράλληλα βρήκα και την ευκαιρία, επειδή τώρα θέλω να γυαλίσω το αυτοκίνητό μου, αντί να το κάνω με το παλιό μηχάνημα, και να κάνω και τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε κάνει μερικές παραγγελίες. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η νέα playlist. Ελπίζω να βρίσκετε το γυάλισμα ενδιαφέρον. Για να ξεκινήσουμε κατευθείαν από το κυριότερο, λοιπόν, πάμε να κάνουμε όλα αυτά εδώ πέρα στην άκρη και να φέρουμε μπροστά τον αλυφαδόρο μας. Και όπως κάθε σωστός μάστορας, θα ανοιχτεί με κατσαβίδι. Όπως βλέπετε και γράφει και το πακέτο, ο αλυφαδόρος που πήραμε λέγεται Torque X. Είναι της Chemical Guys, ένα μηχάνημα. Για να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Έχουμε εδώ πέρα οδηγίες χρήσης, ένα κλειδάκι και τι άλλο. Τι είναι αυτά? Καρβουνάκια. Και εδώ έχουμε τον αλυφαδόρο μας. Ωπα ρε, είναι βαρύ. Λοιπόν, αρκετά μακρύ καλώδιο, ωραίο αυτό. Αλλά είναι πολύ είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα, πρέπει να είναι 4 κιλά ξέρω εγώ. Okay. Μου κάνει εντύπωση που είναι αρκετά βαρύ. Αισθάνομαι ότι θα είναι κουραστικό, βέβαια επειδή τώρα αυτό το πιέζει στο αυτοκίνητο, δεν θα τρως εσύ το βάρος. Όπως προείπα, είναι ο πρώτος σοβαρός αλυφαδόρος που αγοράζω, οπότε και για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αχ, άμα δεν πάρεις τζούρα σε unboxing, κάτι κάνεις πολύ στραβά. Τέλεια, διαρρύθμιση ταχυτήτων εδώ κάτω. Ωραίο grip εδώ πέρα πάνω. Λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί και πώς μπορούμε να πετύχουμε ωραία αποτελέσματα με αυτόν θα δούμε στα παρακάτω βίντεο. Όχι στο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι unboxing. Προφανώς θέλω και εγώ να τον χρησιμοποιήσω λίγο, να κάνω τα δοκιμαστικά μου, να τον λειτουργήσω για να μπορέσω να σας πω και εσάς μερικά tips που θα ανακαλύψω στην πορεία. Επειδή αυτός ο αλυφαδόρος, όπως είδατε εδώ πέρα, έχει velcro, χριτς-χράτς. Μπορώ να το πω αλλιώς. Χρησιμοποιεί λοιπόν μια διαφορετική τεχνολογία σε σχέση με αυτό που είχα εγώ παλιά. Ο παλιός είχε τέτοια πανάκια τα οποία αγκαλιάζανε το σφουγγαράκι, να το πούμε έτσι. Ο καινούριος δεν είναι έτσι. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση χρειάστηκε να αγοράσω και καινούρια pads. Όπως βλέπετε εδώ, έχω 3 διαφορετικά. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά κοστίζουν. Οπότε και εγώ θα ήθελα να έχω μεγαλύτερη ποικιλία, θα ήθελα να έχω και μικροϊνών. Επειδή έτσι κι αλλιώς ήταν μια αρκετά μεγάλη επένδυση όλη αυτή η παραγγελία που έκανα εδώ, στην προκειμένη περίπτωση πήρα 3 pads. Όπως μπορείτε να διαβάσετε και εδώ πάνω, το λέει και μόνο του, medium παύλα heavy cutting pad. Αυτός είναι ο πιο σκληρός δίσκος που έχω αγοράσει μέχρι τώρα σε αυτή την παραγγελία. Οπότε αυτός είναι ο cutting δίσκος μας. Ακριβώς επόμενος είναι ο άσπρος. Light Medium Polishing Pad, όπως βλέπετε. Η μέλαγα βγίζει από κάτω. Και αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι το πιο μαλακό που έχουμε. Το πιο μαλακό κιόλας που δίνει αυτή η σειρά. Εδώ πίσω έχει βαθμονόμηση. Red είναι το πιο μαλακό που υπάρχει. Yellow είναι το πιο σκληρό. Εγώ έχω Orange, White και Red. Γιατί λοιπόν έχω πάρει το Red? Το συγκεκριμένο είναι όσο πιο μαλακό γίνεται. Δεν κόβει καθόλου, να το πούμε έτσι. Δεν κόβει καθόλου βερνίκι. Και στην προκειμένη περίπτωση το έχω πάρει γιατί θέλω να τοποθετώ με αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι κερί, το οποίο είναι σε πάστα. Αν θυμάστε τα παλιότερα βίντεο, έχω ακόμα πολύ κερί που είχα αγοράσει παλιότερα σε πάστα, και με αυτό εδώ πέρα το pad σκοπεύω να το απλώνω πάνω για να κάνει τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Οπότε αφού τα βγάλαμε και αυτά από τη μέση, πάμε να συνεχίσουμε. Επόμενο προϊόν που θέλω να δείξω είναι αυτό εδώ, το οποίο τι είναι? Όπως βλέπετε και όπως μπορείτε να διαβάσετε, αυτό εδώ πέρα είναι μια λιπαντική ουσία, να το πω έτσι, για τα παντάκια προτού ξεκινήσουμε να κάνουμε το γυάλισμά μας. Είναι πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε διαδικασία κάνουμε στο αυτοκίνητό μας να υπάρχει καλή λίπανση. Αυτό ισχύει ακόμα και στο πλύσιμο και στο στέγνωμα και σε όλα. Ένας πολύ μεγάλος εχθρός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο γυάλισμα είναι οι θερμοκρασίες. Κι άλλος ένας, η διαχείριση των μικροσωματιδίων. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το προϊόν, εντάξει, δεν χρειάζεται απαραίτητα να αγοράσετε συγκεκριμένο προϊόν, μπορείτε να το κάνετε και με άλλους τρόπους, να προσφέρει μια ελαφρά λιπαντική ουσία για το δίσκο μας, να μην ανεβάζει έτσι άσκοπα θερμοκρασίες και να διαχειρίζεται καλύτερα τα μικροσωματίδια.
τα κομματάκια, ας πούμε. Όπως βέβαια είπα και νωρίτερα, αυτά θα τα αναλύσουμε καλύτερα σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μόνο το unboxing, οπότε δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό. Εδώ έχουμε βουρτσάκι για καθαρισμό των δίσκων μας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να τους κρατάμε καθαρούς. Στην προκειμένη περίπτωση, τα παιδιά από το κατάστημα που αγόρασα τα συγκεκριμένα πράγματα μου κάνανε και δύο δωράκια και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το ένα είναι αρωματικό και αποσμητικό για το αυτοκίνητο. Και μάσκες προστασίας για όταν κάνουμε γυάλισμα. Για να δούμε τι να περιέχει άραγε και αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Έλα ρε εσύ. Φοβερό, δεν το περίμενα αυτό. Όπω τέλειο, ενθουσιάστηκα. Αυτό εδώ πέρα το εργαλείο απαιτεί μόνο του ένα ολόκληρο βίντεο. Και θα το κάνω. Και αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να σας αποτρέψει, το οποίο μπορεί να αποτρέψει ως ένα βαθμό μερικές πολύ χοντρές ζημιές και όλα αυτά σε ένα πολύ μικρό κόστος. Paint Thickness Tester. Μετράει λοιπόν το πάχος για οποιαδήποτε βαφή υπάρχει πάνω από τη λαμαρίνα. Μετράει δηλαδή συνολικά το βερνίκι σας, το χρώμα, το αστάρι, το μπορεί να έχετε βάλει στόκο, ακόμα και το στόκο, όλα μαζί τα μετράει σε ένα σύνολο και σας λέει πόσο απέχετε προτού φτάσετε στο μεταλλικό κομμάτι του αυτοκινήτου, για παράδειγμα στο καπό σας. Οπότε προχωράμε, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Δεν θα το ανοίξουμε γιατί, ξαναλέω, θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο μόνο και μόνο για αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα πράγματα, δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Εδώ είναι κάτι πετσετάκια, κάτι τέτοια. Εδώ, όπως βλέπετε, αυτοί είναι δίσκοι παύλα γυαλόχαρτα 1000, 2000 και 3000. Και αυτό για να κάνουμε κάποια βιντεάκια λίγο πιο extreme. Αυτά εδώ είναι ανταλλακτικά πανάκια για τον παλιό μου αλυφαδόρο. Και γιατί πήρα ανταλλακτικά πανάκια για τον παλιό μου αλυφαδόρο, αφού θα σταματήσω να το χρησιμοποιώ? Σκέφτηκα μαζί με την αρχή αυτού του playlist να κάνουμε και ένα giveaway τον παλιό μου αλυφαδόρο σε έναν από εσάς ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να μπει σε αυτό εδώ πέρα το τρυπάκι, ίσως να γυαλίσει το αυτοκίνητό του, ίσως αυτοκίνητα φίλων, μπορεί να του αρέσει και σαν χόμπι. Οτιδήποτε από όλα αυτά να μπορεί να το ξεκινήσει μόνος του κερδίζοντας τον παλιό μου αλυφαδόρο. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που πήρα νέα πανάκια, ώστε να μπορεί ο νέος ιδιοκτήτης του να τον απολαύσει με κάτι καινούριο. Οπότε με την αρχή αυτού του νέου playlist θα ανακοινωθούν και στο Instagram μου οδηγίες, το post και πώς μπορείτε να κερδίσετε αυτόν τον αλυφαδόρο. Οπότε πηγαίνετε στο Instagram μου, πάνω σε σεξ, και μπορούμε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε αυτό το νέο χόμπι. Για να αφήσουμε όμως λίγο όλα αυτά στην άκρη, πάμε λίγο κάτω να δούμε μία τελευταία προσθήκη, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτό το playlist. Η τελευταία προσθήκη, όπως μπορείτε να δείτε, είναι αυτό εδώ πέρα το καπό. Ευγενική χορηγία του Βαγγέλη από Greek Daily Cars, θα αφήσω το Instagram του εδώ. Μου παραχώρησε το καπό του παλιού του Ε36 για δωρεά στην επιστήμη, να το πούμε έτσι. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, σε αυτό εδώ πέρα το καπό θα γίνουν πολλά πραγματάκια. Αυτό το καπό θα είναι κατά κάποιο τρόπο ένας λευκός πίνακας, ή μάλλον μπλε πίνακας, ο οποίος θα μας επιτρέψει να κάνουμε μερικές τυπικές γρατζουνιές που συναντάτε στα αυτοκίνητά σας και πώς μπορούμε να τις αφαιρέσουμε με έναν απλό τρόπο. Για παράδειγμα, γρατζουνιές από κλειδί, γρατζουνιές αράχνη από λάθος πλησίματα, ίσως ακόμα και κάτι άλλο που θα θέλατε να δείτε, το οποίο μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Οπότε ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη για τη δωρεά που έκανε στην επιστήμη. Επιστήμη. Και νομίζω πως τώρα που σιγά σιγά έρχεται το καλοκαίρι και θα θέλουμε περισσότερο να περιποιηθούμε τα αυτοκίνητά μας εμφανισιακά, καθώς θα έχει καλύτερο καιρό και δεν θα λασπουριάζει όλη την ώρα, νομίζω ότι αυτό το playlist έκατσε στην κατάλληλη στιγμή. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει αυτή η πρωτοβουλία που πήρα και στα επόμενα βιντεάκια που θα δείτε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε μέσα σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που δείτε αυτό το βιντεάκι και θα τα πούμε στο επόμενο.